Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Σε αυτό το review θα δούμε το Xiaomi Mi Note 2 και μάλιστα την Global του έκδοση. Η διαφορά της Global εκδόσεως με τις άλλες που κυκλοφορούν, δηλαδή την 464 και την 628 που απευθύνεται για την αγορά της Κίνας, είναι η υποστήριξη συνολικά 37 συχνοτήτων για το 4G. Οπότε αυτό το θέμα που έχουμε με την 800R με τα περισσότερα κινητά της Xiaomi, σε αυτό το κινητό δεν υπάρχει και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε στον κόσμο. Αρκετά όμως με την εισαγωγή, πάμε να δούμε και λίγο τη συσκευασία. Από ό,τι βλέπεις, η πάνω μεριά έχει ανάγλυφο το logo της Mi, από το πλάι γράφει Mi Note 2, εδώ πέρα μας λέει γλώσσες και φορτιστές, μας λέει ποια έκδοση είναι, η συγκεκριμένη είναι η Black Global 6GB RAM και από αυτή τη μεριά δεν γράφει τίποτα άλλο. Από την κάτω μεριά γράφει Mi Note 2, 4G, 3G, 2G, όπως σε κάθε κινητό Xiaomi, 5,7 ίντσες, 22 MP πίσω κάμερα, 8 η μπροστινή, 4070 mAh η μπαταρία, 3D Glass μπροστά, είναι αυτό το εφέ και καλά που είναι curved, 821 Snapdragon και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που θα τα δούμε καλύτερα. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συσκευασία αργά και βασανιστικά. Κλακ! Λοιπόν, εδώ είναι το κινητό και κατευθείαν από ό,τι βλέπεις έχει μια μικρή διαφορά με όλα τα Xiaomi κινητά. Πρώτα απ' όλα, δεν θα πω για την εμφάνιση, θα πούμε για το αυτοκολλητάκι εδώ πέρα που κάνει μπαμ. Αυτό το αυτοκολλητάκι, ξέρετε, στα προηγούμενα κινητά της Xiaomi μπαίνει σε ολόκληρη τη μούρη. Οπότε καλύπτει όλες τις γωνίες. Εδώ, επειδή το κινητό είναι με curved γυαλί, βλέπεις εδώ πέρα που κάνει αυτή την καμπυλότητα και από τη μία αλλά και από την άλλη μεριά, το έχουν βάλει εδώ μόνο στο κέντρο. Βλέπεις εδώ πέρα, σε βοηθάει λίγο στην αρχή άμα είσαι ανάπηρο, σου λέει συν πλην, σου λέει που είναι το power button και εδώ σου λέει από εδώ να το ξεφλουδίσεις. Τώρα βέβαια, άμα πας να δώσεις 600 ευρώ για αυτό το κινητό και δεν ξέρεις να ξεφλουδίσεις αυτά ή χρειάζεσαι οδηγίες, να το κοιτάξεις. Λοιπόν, οπότε, μπροστινό κουμπάκι που είναι και fingerprint sensor, θα τα δούμε μετά. Κάτσε να βγάλουμε εδώ πέρα την ταινία να απολαύσουμε το κινητό και την αντανάκλαση που θα μας προσφέρει. Και αυτό που βλέπεις κατευθείαν είναι ότι είναι όμορφο, ρε πούστη μου. Κοίτα, έχω άγριες διαθέσεις για αυτό το κινητό. Δεν πρόκειται να κάτσουμε τώρα να του πλέκω τα εγκόμια, να του λέω αχ, τι ωραίο κινητό και μπράβο και πολύ καλή επιλογή Xiaomi, γιατί εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Θα σας παρουσιάσω όμως το κινητό όσο καλύτερα μπορώ πριν φτάσω στα τελικά συμπεράσματα και αρχίσω το κράξιμο. Αλλά από ομορφιά, έχοντας πιάσει σχεδόν όλα τα κινητά της Xiaomi, μπορώ να πω ότι είναι πραγματικά κόσμημα. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που μπορεί να το πάρει κάποιος είναι καθαρά το design. Και άμα του αρέσει αυτό εδώ το εφέ. Βλέπεις ότι έχει αυτό εδώ το curve το effect, δηλαδή εδώ πέρα από το πλάι κάνει αυτήν εδώ την καμπυλότητα και από τη μία και από την άλλη. Για 5,7 inch κινητό οι διαστάσεις του μου φαίνονται μικρές. Δεν ξέρω βέβαια με αυτή ότι έχω συνηθίσει με το Mi Max εδώ πέρα που είναι 6,44. Αλλά για 5,7 inches, επειδή έχει αυτό εδώ πέρα το εφέ και δεν τελειώνουν τα bezel της οθόνης, μου φαίνεται πολύ πιο μαζεμένο στο χέρι. Από πάνω έχει την μπροστινή κάμερα, εδώ πέρα είπαμε το κουμπάκι που είναι και φυσικό, αλλά είναι και το fingerprint sensor, οπότε μπορείς να το ξεκλειδώνεις για πλάκα και από αυτήν τη μεριά. Το ηχιάκι του, από την πάνω μεριά βλέπεις το 3.5 jack, το ακυρωτικό μικρόφωνο το δεύτερο και το IRD blaster, οπότε μπορείς να αλλάζεις κανάλια και το air condition σου, μια χαρά. Από την πίσω μεριά βλέπεις πάλι τη κάμερα, από ό,τι είδες δεν έχει ακολουθήσει τη συνταγή του Mi 5S Plus που είχε δύο κάμερες μονοχρωματική και τέτοια για να κάνει bokeh effect και τέτοια. Εδώ πέρα έχει σταθεί σε μια δυνατή κάμερα 22 και κάτι megapixel. Dual tone flash, μία εδώ πέρα και πάμε να βγάλουμε και αυτό γιατί πραγματικά θέλω να φεύγουν αυτά τη μέση για να δούμε το κινητό συνολικά. Ναι, παιδιά, είναι αυτό. Ήθελα να το κράξω κατευθείαν με το που ανοίγαμε να αρχίσουμε να λέω τα αρνητικά του, αλλά πραγματικά από εμφάνιση σκίζει. Εδώ πέρα ενιαίο αλουμίνιο γύρω-γύρω το frame, το γυαλί έρχεται και δένει άψογα και από την μπροστινή και από την πίσω μεριά έχει την καμπυλότητα αυτή που έρχεται και δένει. Βέβαια, ξέρεις ότι το αρνητικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το screen protector. Επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς με έτσι κινητά, είτε είναι κάποιο Samsung Galaxy S6 ή S7, ξέρω ότι είναι μεγάλη πίκρα να βρεις screen protector που να ταιριάζει άψογα με αυτά εδώ τα κινητά που έχουν την καμπυλότητα. Δυστυχώς, ακόμα και πιο ακριβές λύσεις όπως κάποια Spigen, όπως κάποιες πάρα πολύ έτσι extreme εταιρείες που βγάζουν περιφερειακά συγκεκριμένα και τσουκτερά στη τιμή, δεν καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Η μόνη λύση που είδαμε που ψιλοβολεύει και δουλεύει σε αυτά τα κινητά τα Edge είναι η προστασία οθόνης που έρχεται και εφαρμόζει ακριβώς από πάνω. Δηλαδή που δεν είναι ένα τζαμάκι που θα το κολλήσεις εδώ πέρα, αλλά πιάνει από την πάνω μεριά και από την κάτω όλο το περιθώριο και πάει και κουμπώνει πάνω. Είναι ουσιαστικά σαν να βάζεις μια TPU, ας το πούμε, Crystal Clear θήκη από την πάνω μεριά. Που αισθητικά θα το δούμε γιατί την έχω παραγγείλει και εγώ αυτή τη θήκη, να δούμε αν τελικά θα κάνει δουλειά ή όχι. Πάντως τα τζαμάκια προστασίας, αυτά δηλαδή τα φθηνά που παίρναμε από το AliExpress και λέγαμε α, κάτσε μπας και βολέψει εδώ πέρα, σε αυτά τα κινητά δυστυχώς δεν κάνουν. Πάμε να το δούμε λοιπόν άλλη μια φορά που μπουτάρουμε και να σας πω και για την κάτω μεριά που το ξέχασα. Λοιπόν, βλέπεις πάλι διπλές γρίλες, δυστυχώς και αυτό το κινητό έχει μόνο ένα μικρόφωνο. Βέβαια η Xiaomi λέει ότι το έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να είναι anti-shock και dual shock και δεν ξέρω τι άλλα λέει για high fidelity και ιστορίες, αλλά έχει μόνο ένα ηχιάκι. Οπότε να το ξέρουμε αυτό και από κάτω είναι υποδοχή για το Type-C καλώδιο. Ωραίο εδώ, αλουμίνιο. Τα volume rockers αυτό μου αρέσουν. Ότι έχουν πάνω και ωραίο χρώμα για να δένει ωραία με το αλουμίνιο. Από την πίσω μεριά, βέβαια, ξέρετε ότι γεμίζει δάχτυλες για πλάκα. Οπότε να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Αρκετά όμως με το κινητό, πάμε να δούμε τι είχε μέσα η συσκευασία. Από ό,τι βλέπεις, ένα μέτρο καλώδιο Type-C
απλό, βασικό. Μια χαρά, θετικότατο. Έχει φορτιστή ο οποίος υποστηρίζει Quick Charge 3 λειτουργίες. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα είναι 5V 2,5A, 9V 2A και 12V 1,5A. Μια χαρά, certified. Εδώ πέρα, κοίτα τώρα τι έγινε. Εγώ περίμενα, επειδή είναι η global έκδοση του κινητού, το μανουαλάκι του να είναι σε πολλές γλώσσες. Δηλαδή να είναι στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γαλλικά, γενικά τουλάχιστον στις βασικές μεγάλες γλώσσες. Αλλά η Xiaomi μας την έφερε άλλη μια φορά. Μπορεί να είναι global, μπορεί να υποστηρίζει όλες τις συχνότητες, μπορεί να δουλεύει το κινητό σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά το μανουαλάκι εδώ κλασικά στα κινέζικα. Κάτι που θέλω να κοιτάξεις τώρα, μιας και δεν θα ανοίξουμε το nano SIM, είναι ότι υποστηρίζει 2 nano SIM. Δεν είναι σαν το παλιό το Bay που υποστήριζε μία micro και μία nano και μετά μπορούσε στη μία να βάλεις μία κάρτα SD. Εδώ υποστηρίζει μόνο 2 nano SIM. Οπότε έχουμε εδώ πέρα πίσω το πινάκι για να βγάζουμε το SIM tray, το βάζουμε αυτό εδώ στην άκρη. Και ένα πάρα πολύ θετικό, τουλάχιστον για μένα, χαρακτηριστικό που είχε μέσα η συσκευασία ήταν το backplate για το κινητό. Γενικά ξέρεις ότι πολλές φορές δεν θα παραγγείλεις το κινητό και τη θήκη και τα αξεσουάρ από το ίδιο μέρος. Μπορεί να είναι ακριβά, μπορεί να μην υπάρχει διαθέσιμο. Οπότε μπαίνεις σε μια διαδικασία που κάθεσαι και είσαι. Όπως ήμουν και εγώ, ας πούμε, με το Mi Max. Στην αρχή, μόλις το πήρα, δεν είχε έρθει ούτε η θήκη, ούτε το screen protector, ούτε τίποτα. Οπότε εγώ όταν ήθελα να το ακουμπήσω κάπου πάνω σε ένα τραπέζι, σε μια περίεργη επιφάνεια, επειδή δεν ήθελα να χαλάσω πίσω όλο το αισθητικό αποτέλεσμα με τη μεταλλική την πλάτη γρατζουρίζοντάς το πάνω σε κάτι, πήγαινα σιγά σιγά και το ακούμπαγα εδώ. Ή έβρισκα, ξέρω εγώ, που έχει ένα σουβέρι, ένα χαρτί για να πάω να το ακουμπήσω με άνεση. Οπότε αυτό το κομμάτι το ξεχνάμε με αυτό εδώ πέρα το απλό, το backplate. Επί το μεταξύ, επειδή είναι τη Xiaomi, λογικά θα μπαίνει το κινητό άψογα. Επί το μεταξύ, έχει ήδη μαζέψει βρώμα εδώ πέρα που το έχω ακουμπήσει πάνω. Οπότε το αφήνουμε εδώ, κάνουμε ένα κλακ. Και μπαίνει. Δεν είναι τέρμα σκληρό, οπότε δεν γρατζουνίστηκε κατά την είσοδο ή ζωρίστηκε για οποιοδήποτε χύψη λόγο. Μπήκε άψογα. Οπότε πάμε να το δούμε και από την πίσω μεριά. Μια χαρά εφαρμογή φαίνεται ότι έχει. Είναι εκτεθειμένη μόνο η κάμερα και το dual tone flash όπως θα έπρεπε. Από το πλάι το μαξί δεν πιάνει όλο το αλουμίνιο. Οπότε κάνει εδώ πέρα, πιάνει μόνο τις γωνίες και δεν έχει κανένα πρόβλημα ή στο volume up, volume down ή στο rocker εδώ πέρα ή ακόμα και να βγάλει το SIM tray. Μια χαρά, θετικότατο ότι είναι μέσα, είναι τσαμπέ, είναι μια χαρά και δεν λυπάσαι με το που θα το πάρει να το ακουμπήσει οπουδήποτε χωρίς να σε προβληματίζει τι υπάρχει από κάτω. Ένα tip, μείνεστε σαν εμένα. Όταν το πάρετε, καθαρίστε το γιατί έχω δει ότι μέσα ήδη έχει μαζέψει η μπίχλα. Και πρόσεξε τώρα. Ναι, μεν έχει φοβερή κατασκευή και είναι τρέλιο το κινητό, αλλά άμα μπει εδώ μέσα, ας πούμε, μια πετρούλα ή ένα κομματάκι άμμου ή οτιδήποτε, θα γεμίσει γρατζουνιές ακόμα και με τη θήκη, έτσι όπως κουνιέται. Οπότε να τα προσέχετε αυτά. Πολύ καλό καθάρισμα και μετά βάζετε τη θήκη. Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε ένα χαρακτηριστικό του MIUI που για μένα είναι μακράν το σημαντικότερο. Όταν χρειάστηκε πριν μια μισή περίπου εβδομάδα να κάνω τη μεταφορά των δεδομένων μου και των αρχείων μου από αυτό εδώ, το main κινητό μου για 1,5 χρόνο, το Xiaomi Redmi Note 2, στο Mi Max. Είχα ένα θεματάκι. Λέω, τώρα φίλε, πώς θα κάνω τώρα τη μεταφορά. Θα πάω με στο φάκελο το T-SIM, θα αντιγράψω τις φωτογραφίες, μετά θα πάω στο φάκελο το βίντεο, θα αντιγράψω τα βίντεο. Και οκ, okay, μετέφερα τα προσωπικά μου αρχεία, ξέρω εγώ, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, οτιδήποτε. Με τα δεδομένα των εφαρμογών, τι γίνεται. Να βάλω ένα Titanium backup. Ναι, μεν, αλλά το ένα έχει άλλη ROM, το άλλο έχει άλλη. Ξέρω εγώ, η έκδοση του Android, το ένα είναι 7, το άλλο είναι 8. Μήπως εκεί έχω κάποιο θεματάκι, μήπως κατά τη μεταφορά χαθούνε. Και δεν είναι απλά, ξέρω εγώ, ότι εντάξει, μπορεί να είναι ο κωδικός αποθηκευμένος ή οτιδήποτε. Μπορεί να έχει και κάποια δεδομένα μέσα στο κινητό, μέσα στην εφαρμογή, όπως έχω εγώ, ας πούμε, με το Delivery Stores. Που έχω, ξέρω εγώ, όλα τα tracking number μου, όλες τις παραγγελίες μου που έχω κάνει τόσο καιρό και μπορώ ανά πάσα στιγμή να κοιτάξω πίσω τα δεδομένα μου. Άμα πάω και το εγκαταστήσω από την αρχή και να συνδεθώ με τον λογαριασμό, δεν γυρνάνε αυτά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση έρχεται αυτό το χαρακτηριστικό του MIUI που δεν είναι κάποιο καινούριο. Το έχει και η Samsung στα δικά της κινητά που σου επιτρέπει από τη στιγμή που έχεις Xiaomi συσκευή με MIUI να μεταφέρεις ακριβώς ό,τι έχει η μία συσκευή στη καινούρια. Μια χαρά αυτό και πάμε να το δούμε τώρα σε λειτουργία. Κατεβαίνουμε εδώ πέρα, ερχόμαστε στις ρυθμίσεις και ερχόμαστε εδώ πέρα που λέει πρόσθετες ρυθμίσεις. Εδώ πέρα στο κάτω-κάτω μέρος βλέπεις την επιλογή Mi Mover. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ, ερχόμαστε εδώ, πάμε στις ρυθμίσεις, κατεβαίνουμε κάτω-κάτω. Πάμε στα additional settings και Mi Mover. Λοιπόν, έχω το Mi Mover ανοιχτό και στις δύο οθόνες. Πατάω Mi Mover εδώ, πατάω Mi Mover και εδώ. Some feature carrier internet connection, ok, το βάζουμε εντάξει, είναι οι πρώτες ενημερώσεις. Και από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, έχει δύο επιλογές. Mi Mover. I am recipient, ο δέκτης δηλαδή, και I am sender. Είμαι αυτός που στέλνει τα δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να μεταφέρω τα αρχεία από το Mi Max μέσα στο Note 2. Οπότε, σε αυτό εδώ πέρα θα βάλω ότι είμαι ο αποστολέας. Εγώ στέλνω δηλαδή τα αρχεία. Το βάλαμε. Και εδώ θα βάλω ότι είμαι ο δέκτης. I'm recipient. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα μας έχει βγάλει ένα QR code που κάθεται για σκανάρι. Οπότε βάζω εγώ εδώ πάνω το QR code.
γίνεται η σύζευξη μεταξύ των δύο συσκευών και βλέπεις εδώ πέρα ότι σου λέει ποια δεδομένα θες να μεταφέρεις στην καινούρια συσκευή. Εδώ πέρα έχεις βίντεο, ξέρω εγώ, αρχεία ήχου, εικόνες, εφαρμογές και σύστημα. Εικόνες και βίντεο δεν με απασχολούν τόσο πολύ και τα αρχεία ήχου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα έγγραφα, δηλαδή αυτά που είναι στο φάκελο των downloads, τα δεδομένα των εφαρμογών που από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα είναι 6,27 GB, είναι αρκετά. Και το σύστημα, δηλαδή όλες τις ρυθμίσεις συστήματος. Κωδικούς Wi-Fi που έχω συνδεθεί, κάποιες ρυθμίσεις που έχω κάνει εγώ στο κινητό με τη χρειά ή στη κάμερα ή οτιδήποτε, όλα αυτά θα μεταφερθούν από αυτό το κινητό ατόφια σε αυτό. Οπότε, μόλις τελειώσει η διαδικασία και μεταφερθούν όλα τα αρχεία, θα είναι σαν να έχω το ίδιο ακριβώς κινητό με τα ίδια χαρακτηριστικά. Οπότε, αφού διαλέγουμε τι θέλουμε, μεγάλη προσοχή, αυτά τα εικόνες και αρχεία, βίντεο και ιστορίες, καλύτερα να τα κάνετε χειροκίνητα. Δηλαδή, άμα θέλετε απλά να μεταφέρετε τα αρχεία, κάντε το με αυτά εδώ πέρα τα δεδομένα και μην μπαίνετε στη διαδικασία τώρα να την γράψετε μια φωτογραφία που μπορείτε να το κάνετε με οποιοδήποτε πρόγραμμα. Οπότε, αφού διαλέξαμε αυτά που θέλουμε, αποστολή, γίνεται ο συγχρονισμός και αρχίζει η αντιγραφή. Βλέπεις εδώ πέρα, ήδη αρχίζει με φορτώνει με μεγάλη ταχύτητα, έχουν συνδεθεί μεταξύ τους και δίνουν πόνο. Τελειώσαν εδώ πέρα τα έγγραφα, 28,48, από πάνω αρχίζουν τώρα τα δεδομένα συστήματος, 10 MB και θα τα αφήσω να τρέξουν όση ώρα χρειαστεί. Εδώ πέρα τι ώρα γράφει, γράφει ότι είναι 10 και 16, οπότε θα γυρίσω να δούμε μόλις είναι έτοιμο. Και από ό,τι βλέπεις η ώρα έχει πάει 10 και 45 και έχει τελειώσει η μεταφορά από το Mi Max στο Mi Note 2. Βλέπεις εδώ πέρα δεδομένα συστήματος, εφαρμογές, έγγραφα, όλα έχουν σταλθεί. Πατάμε τέλος. 3 GB έκανε περίπου τόση ώρα και ερχόμαστε εδώ πέρα και βλέπεις ότι την ίδια ώρα τέλειωσε και στο Mi Note 2. Το system data, τα apps, τα documents είναι όλα συγχρονισμένα. Σε μισή ωρίτσα μεταφέραμε και κάναμε αυτό το κινητό να μπει όλο εδώ μέσα. Οπότε πατάμε finish και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι τώρα, μιας και δεν είδαμε το κινητό, αυτό που βλέπω εγώ με μια πρώτη ματιά είναι ότι η οθόνη έχει μια μπλε χρειά. Θα πάμε να το ρυθμίσουμε αυτό από τις ρυθμίσεις, αλλά πάμε να δούμε τώρα το κινητό καλύτερα. Βλέπεις εδώ πέρα ότι μου έχει βάλει τις συντομεύσεις ακριβώς στα ίδια σημεία που το έχω και στην άλλη εφαρμογή. Εδώ πέρα, LeoPay, BS Player. Τώρα είναι η πρώτη φορά που το τρέχω, οπότε κάνει τον συγχρονισμό. Εδώ πέρα, Walking Dead, τα παιχνίδια μου, τα Limbo. Πάμε να δούμε άμα όντως τα δεδομένα που έχουν περάσει μέσα δουλεύουν μια χαρά. Device Activity, Security, βάλω εδώ πέρα προειδοποίηση του τέτοιου. Ας πούμε, πάμε να ανοίξουμε την εφαρμογή των Deliveries και από ό,τι βλέπεις. Όλα τα δεδομένα όπως ήταν στην προηγούμενη εφαρμογή που δεν θα γινόταν με οποιοδήποτε άλλο backup είναι εδώ μέσα. Βλέπεις ότι έχουν έρθει τα πραγματάκια, πάρτε για μια σπολιεριά για τα πράγματα που πρόκειται να έρθουν. Όλα super. Πάμε πίσω στην αρχική οθόνη και πάμε να δούμε τώρα το βασικότατο. WeChat εδώ πέρα recommends you. Ok, νέα θέματα έτοιμα. Data receipt successful. Μας ενημερώνει. Και ερχόμαστε. Είναι η global έκδοση. Global έκδοση, ok, έχει όλες τις μπάντες, έχει την B20, έχει την B27, έχει την 800, την 850, την 900 για την Κύπρο και γενικά για όλες τις χώρες. Αλλά universal εδώ πέρα, global έκδοση χωρίς ελληνικά, δεν λέει. Οπότε ερχόμαστε additional settings, ερχόμαστε language and input και πάμε language και έχει τα ελληνικά. Μαγκουάρ, Πόλσκι, Σέστινα, Πούτσινα, ελληνικά. Βάζουμε εδώ πέρα και έχει γίνει το κινητάκι μας ελληνικό. Πάμε λίγο να πάμε πίσω. Α, εδώ πέρα είναι το μαξί, κοίτα τι γίνεται. Σου λέει εδώ πέρα το κουμπί, άμα θυμάσαι στα προηγούμενα Xiaomi, ας πούμε να φέρουμε λίγο το Mi Max μια στιγμούλα, εδώ πέρα βλέπεις πολύ εμφανέστατα ότι εδώ πέρα είναι το κουμπί το settings που πάει στις ρυθμίσεις και βλέπεις τις πρόσφατες εφαρμογές, εδώ είναι το κουμπί το πίσω και εδώ είναι το home. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο Mi Note 2, βλέπεις ότι εδώ πέρα έχει απλά δύο τελίτσες. Το πολύ θετικό είναι ότι για αριστερό χέρι, για δεξιό χέρι, ανάλογα τι τους βολεύει, μπορείς να αλλάξεις το back το κουμπί που είναι by default το δεξί, μπορείς να το αλλάξεις και να πάει αριστερά. Και αντίστοιχα μπορείς να βάλεις το αριστερά να πάει δεξιά. Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Πάμε να δούμε λίγο με ποια ROM έρχεται. Ερχόμαστε εδώ κάτω σχετικά με το τηλέφωνο και έρχεται με την 80900. Δεν είναι 4 ψηφία, οπότε πάμε να κάνουμε ένα update εδώ πέρα. Άμα μπορούμε να το βρούμε, μας λέει εδώ πέρα WiFi. Εντάξει, είναι αυτό που σας είπα, παιδιά. Μεταφέρονται και ρυθμίσεις από τα πάντα. Δηλαδή, το WiFi του σπιτιού μου δεν χρειάστηκε εγώ να βάλω το κωδικό. Πήγε και το έβαλε κατευθείαν. No updates available. 8-9. Αυτό με προβληματίζει. Θα πρέπει να πάω να του βάλω εγώ χειροκίνητα την official τη ROM. Δεν νομίζω να είναι 80900, 5 ψηφία δηλαδή, η official, αλλά είναι αυτή η κλασική του Κινέζου. Οπότε εκεί πέρα έχουμε ένα θεματάκι. Δεν έρχεται με την global που παίρνει και τα updates και όλα, έρχεται με την ψευτο-global του καταστήματος. Οπότε εκεί θα πρέπει να πάω τώρα εγώ να κάνω τη διαδικασία. Δηλαδή να πάω να το ξεκλειδώσω, να πάω να περάσω την καινούργια ROM και να είμαι μια χαρά. Τώρα, σχετικά με τα χαρακτηριστικά, η αυτονομία του κινητού, επειδή έχει 4.070 mAh, είναι περίπου στις 92 ώρες με κάποια τεστ που έχουν γίνει. Πάμε να δούμε λίγα πράγματα παραπάνω σχετικά με το τηλέφωνο. Model number Mi Note 2, η έκδοση του Android είναι 6, 9.5 του 2016 είναι εδώ πέρα το επίπεδο ασφαλείας. MIUI Global 8 Stable, 80900 MAD CND, δηλαδή, θα πάμε να βάλουμε την official.
CPU Quad Core Max στα 2,35, 821 ο Snapdragon, RAM 6GB και από τα 128GB διαθέσιμο εσωτερικού χώρου αποθήκευσης, διαθέσιμα είναι τα 114 μαζί με τις εφαρμογές που έχω βάλει εγώ τώρα. Οπότε υπολόγισε εκεί πέρα μείον 4GB. Έκδοση kernel εδώ πέρα αυτή, contributors, πάμε να δούμε εδώ πέρα τη γράφη. MIUIR, δυναμικό Smart Doctor. Οπότε μας έχουν βάλει την SCATOROM. Εμείς θα πάμε να βάλουμε την official, την καλή. Πάμε πίσω εδώ πέρα. Ενημερώσεις συστήματος δεν παίρνει over the air updates. Οπότε να το ξέρεις αυτό. Μόλις το πάρεις, άμα το πάρεις από το GearBest τουλάχιστον που το πήρα και εγώ, να πρέπει να πας να αλλάξεις τη ROM. Δεν έρχεται με το in official. Πάμε εδώ πέρα. Additional settings, lock screen and fingerprint. Πάμε να δούμε λίγο και το δαχτυλικό αποτύπωμα. Fingerprint sensor, add fingerprint. Να βάλουμε ένα απλό μοτίβο εδώ πέρα. Βάλουμε το κλασικό το γάμα. Ωραία, πάμε και άλλη μία από εδώ και κάνουμε confirm. Ωραία, αυτό είναι το lock pattern. Και τώρα μας λέει, βάζεις τον αντίχειρα και το βάζεις εδώ πέρα. Μία, το κουνάμε και αριστερά δεξιά, το έχουμε πει πολλές φορές. Πάμε και λίγο πιο αριστερά και λίγο πιο δεξιά και λίγο πάνω και λίγο κάτω. Έλα. Και από εδώ και από εκεί. Σπαστική διαδικασία, εντάξει, το καλό είναι ότι δεν μεταφέρει και το fingerprint sensor, δηλαδή κάποιες εφαρμογές που χρειάζονται ξεκλείδωμα με δαχτυλικό αποτύπωμα και έχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεν τα μεταφέρει. Οκ, μεταφέρει Google accounts μου, μεταφέρει ρυθμίσεις εφαρμογών και τα πάντα, αλλά το δαχτυλικό αποτύπωμα που μπορεί να το χρησιμοποιήσεις εσύ σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιείς πάρα πολύ και αντί για να βάζεις pin και κωδικούς, πας και βάζεις κατευθείαν το δάχτυλό σου, δεν το μεταφέρει για λόγους ασφαλείας. Οπότε είμαστε εδώ κομπλέ και έχουμε βάλει το δαχτυλικό μας αποτύπωμα. Και τώρα, για να το ξεκλειδώσουμε, είναι πάλι η ίδια βλακεία που κάνει η Xiaomi. Δηλαδή πρέπει να πατήσεις το κουμπί μια φορά και μετά να το ακουμπήσεις. Βέβαια, σε αυτό σας έχω πει ότι μπορείς να κάνεις και τη μαγιά, να το πατήσεις κατευθείαν με το δάχτυλο, δηλαδή την ώρα που πατάς, να ασκήσεις λίγη πίεση για να πατηθεί το κουμπί και μετά να διαβάσεις κατευθείαν το δαχτυλικό σου αποτύπωμα. Πάμε άλλη μία, βλέπεις εδώ πέρα ότι δεν κάνει κάτι. Δηλαδή θέλει διπλή ανάδραση. Ή εκτός άμα κάνεις αυτό, δηλαδή πατήσεις το κουμπί αυτό και μετά το ακουμπήσεις. Βέβαια, είναι σπαστικό, αλλά άμα το συνηθίζεις λίγο, το πατάς κατευθείαν και ανοίγει. Έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν ότι ο δέκτης δαχτυλικών αποτυπωμάτων των Xiaomi κινητών είναι από τους πιο γρήγορους στην αγορά. Και δεν έχεις κανένα απολύτως θέμα. Κάτσε να το κουνήσω και με μια περίεργη γωνία να δω άμα την έπιασε πριν. Να στο βάλω εδώ με την κορυφή. Το πιάσε μια χαρά. Ένα πρόβλημα που είχαμε με το Mi Max ήταν ότι όταν σε τέτοιες συνθήκες, δηλαδή το ακούμπαγα πάνω σε ένα γραφείο και ήθελα να το ξεκλειδώσω, δεν μπορούσα τώρα να σηκώσω εγώ το κινητό. Θα χρειαζόταν να πάω να τα ανοίξω και μετά να κάθομαι να βάζω τα pattern εδώ πέρα και να σχεδιάζω πάνω. Οπότε αυτό ήταν ένα θεματάκι. Αυτό βολεύει πολύ περισσότερο γιατί είναι από την μπροστινή μεριά και με κατευθείαν με ένα πάτημα, παπ, όπως θες να το λειτουργήσεις, το ανοίγεις. Πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια παραπάνω. Συλλογή, μουσική, στούντιο εδώ πέρα, εφαρμογές. Πάμε να τρέξουμε, το Antutu τώρα. Άντε, πάμε να τρέξουμε το Antutu τώρα, να σας φεύγει και αυτό από τη μέση. Πάμε να δούμε άμα έχουν μεταφερθεί και οι ρυθμίσεις που ήθελα σχετικά με το MIUI. Δηλαδή να πάμε να εργοποιήσουμε τις σύνθετες ρυθμίσεις, επιλογές για προγραμματιστές και να βγάλουμε τις βελτιώσεις του MIUI. Αυτό, παιδιά, είπαμε, είναι καθαρά για λόγους benchmark, το αφήνουμε ανοιχτό. Άμα θες όμως τώρα να δεις πόσο πιο πολύ μπορεί να φτάσει το κινητό σου σε συνθήκες benchmark, που είναι το Antutu και το Geekbench, πας και το ενεργοποιείς. Βάζουμε εδώ πέρα, σου λέει ότι άμα το κλείσει θα πρέπει να κάνουμε και ένα restart. Κάνει το restart το κινητό. Πάμε να δούμε τώρα εδώ πέρα, κλείσαμε τις, τα optimizations αυτά, πάμε λίγο και στην μπαταρία να δούμε. Εδώ πέρα μια account, additional settings, battery and performance, να το. Είναι αυτό τώρα, ότι επειδή είναι τα μισά στα ελληνικά και τα μισά στα αγγλικά από τους κατορώ, με ψιλομπερδεύει όλη η διαδικασία. System animations, τα βάζουμε στο hide. Άλλο ένα reboot. Εν τω μεταξύ, είδες, τώρα ακούστηκε και η ειδοποίηση από το Skype. Μου στείλανε στο Skype από το λογαριασμό μου και μου ήρθε εδώ πέρα κατευθείαν ενημέρωση χωρίς να μπω εγώ στο Skype, χωρίς να συνδεθώ οτιδήποτε. Έχει μεταφέρει μέχρι και τις εφαρμογές που έχω βάλει εγώ και χωρίσει να δουλεύουν στο παρασκήνιο κανονικά. Μεγάλη υπόθεση. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει κάποιες βελτιώσεις στο MIUI που δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ να φτιάξω ένα βίντεο που σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Ας πούμε το Second App. Το Second App τι γίνεται, ότι έχεις δύο λογαριασμούς, ξέρω εγώ, στο Google. Πας και βάζεις δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Ή κάποιες εφαρμογές που, ξέρω εγώ, μπορεί να θες εσύ να φτιάξεις με διαφορετικό όνομα χρήστη, δύο διαφορετικά σε ένα παιχνίδι, ας πούμε. Μπορείς να πας να βάλεις Dual Apps και να έχεις δύο διαφορετικά παιχνίδια με δύο διαφορετικά username και να τα έχεις ανοιχτά ανά πάσα στιγμή και τα δύο. Οπότε, ξέρω εγώ, θες ένα παιχνιδάκι και θες να κάνεις trade με τον ένα σου χαρακτήρα και τον άλλον, με το ψεύτικο account σου, μπαίνεις και κάνεις trade κατευθείαν. Το Second Home, ας πούμε, είναι μια λειτουργία που σου επιτρέπει στο ίδιο ακριβώς κινητό να υπάρχουν διαφορετικοί λογαριασμοί χρηστών. Οπότε, να έχεις εσύ το main σου με τα παιχνίδια σου, με τις τσοντούλες σου, με τις φωτογραφίες της γκόμενας, αλλά όταν πάει να μπει οποιοδήποτε άλλος, να μπει στο δεύτερο περιβάλλον που φαίνεται, ξέρω εγώ, μόνο εργασίες της σχολής και μόνο Excel έγγραφα και αριθμομηχανές και τέτοια. Οπότε, καταλαβαίνεις ότι έχει πολλές βελτιώσεις που δεν έχω κάτι να ασχοληθώ να σας τη δείξω, γιατί εντάξει, αυτά τα βλέπεις στη χρήση. Οπότε, απενεργοποιήσαμε εδώ πέρα και τις βελτιώσεις του λειτουργικού, εδώ πέρα μια χαρά.
Και πάμε τώρα, εν τω μεταξύ, παιδιά, η οθόνη είναι AMOLED. Κάτι που δεν είπα. Είναι AMOLED στα 1080p. Δεν είναι 2K, δεν είναι 4K, είναι εκεί που πρέπει. Και με συνδυασμό με την μπαταρία τα 4070 mAh, η αυτονομία του είναι πάρα πολύ καλή. Από θέμα χρωμάτων, τουλάχιστον που τα έβαλα δίπλα-δίπλα με το Mi Max, είναι η μέρα και τη νύχτα. Ακόμα και το Redmi Pro, που σας είχα πει ότι και αυτό είναι OLED οθόνη, αυτό είναι πάρα πολύ καλύτερο. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτό το κινητό θα είναι το main κινητό μου. Θα είναι αυτό το κινητό που θα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Οπότε πήγα και έβγαλα κατευθείαν την καρτούλα της Wind, την Nano. Όπως είπαμε, αυτό το κινητό υποστηρίζει 2 Nano SIM και όχι μία Micro ή μία Nano. Έβαλα την κάρτα την Nano μέσα, μια χαρά, και τι έκανα. Συνήθως τα κινητά by default έχουν τη ρύθμιση να πάει και να συνδέεται στο προτιμότερο δίκτυο. Δηλαδή πάει στο δίκτυο που έχει το καλύτερο σήμα τριγύρω σου και πάει και συνδέεται σε αυτό. Στην περίπτωση της Wind, άμα δεν είχες 800, όπως έχουν τα περισσότερα Xiaomi ή μερικά κινέζικα κινητά, εδώ πέρα σου έβγαζε forbidden. Οπότε ότι απαγορεύεται να συνδεθείς. Σου δίνει ναι μεν ότι υπάρχει σήμα, όπως φαίνεται εδώ, της Cosmote 4G, αλλά ήταν, ακόμα και αν ήταν για την ίδια εταιρεία, δηλαδή τη Wind, σου έβγαζε forbidden. Οπότε δεν μπορείς να συνδεθείς επειδή δεν υποστηρίζει το κινητό σου την 800 μπάντα. Σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι βλέπεις, όλα έχουν σήμα, και η Cosmote έχει 3G, και η Vodafone έχει 3G, και η Cosmote και η Vodafone έχουν 4G. Η Wind, κλασικά, ο μαλάκας της παρέας, δεν έχει καθόλου καλό σήμα. Και το μόνο σήμα που μας δίνει διαθέσιμο είναι το 2G της Wind. Οπότε, παιδιά, εσείς που φρικάρετε και γίνεστε παρανοϊκοί και καλά, μήπως δεν φταίει η Wind με την 800R και αυτά βγαίνουν τα κινητά και έχει πολύ καλή έκταση, ορίστε, μπροστά στα μάτια σας. Εδώ, στο χώρο μου, που έχω πάρει εγώ τηλέφωνα τη Wind και τους έχω πει, παιδιά, δεν έχω καθόλου σήμα στην περιοχή μου. Και μου λένε, εμείς βλέπουμε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις μας ότι έχετε 4G. Κάποια στιγμή ένιωσα και εγώ μαλάκας και λέω, μήπως είναι ότι το κινητό μου, ξέρω εγώ, είναι Xiaomi που και δεν έχει την 800R. Όχι, μάγκες. Είναι ότι υπάρχουν περιοχές με σκατό σήμα. Και ήρθε η ώρα να τρέξουμε τα benchmarks. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτό το κινητό έρχεται με την ψευτο global ROM. Οπότε δεν είναι η official. Οπότε τι θα κάνω. Θα τρέξω τώρα εδώ πέρα με την ψευτο global ROM να δούμε πού φτάνει. Και ήδη έχω βάλει να κατεβαίνει από το Xiaomi MIUI GR την ελληνική XTR-V, ξέρω εγώ, την έκδοση δικιά τους. Οπότε θα δούμε τις διαφορές πριν και μετά, ανάλογα τη ROM που θα εγκαταστήσουμε. Πάμε να τρέξουμε το AnTuTu πρώτα. Εδώ πέρα, μπουτάρει για πρώτη φορά. Έχουμε κατεβάσει και το 3D test. Βάζουμε τα permission που χρειάζεται το Android 6. Ερχόμαστε εδώ πέρα, βάζουμε app permissions και πάμε και τα ενεργοποιούμε όλα που θα χρειαστεί, γιατί θα πρέπει να μπει στο αποθηκευτικό χώρο να κάνει κάποιες ρυθμίσεις δικές του. Τα ενεργοποιήσαμε και τώρα κάνουμε το πρώτο test. Και από ό,τι βλέπεις, το σκορ που έχει πιάσει στο AnTuTu το Mi Note 2 με την ψευτορούμ είναι 159.911 πόντι, ούτε καν 160.000. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα στο 3D μια χαρά, στο UX, στο CPU και στη RAM, και πάμε να δούμε τώρα πώς ανταποκρίνεται σχέση με τον ανταγωνισμό. Πάνω από αυτό, από ό,τι βλέπεις, υπάρχει μόνο το OnePlus 3 TUF, το οποίο από ό,τι θυμάμαι είχε και την καργαλημένη τη ROM, οπότε στο AnTuTu τα δίνει όλα και έβγαζε ψεύτικα νούμερα, και από κάτω είναι το Lex το 720. Από πάνω iPhone και iPhone 7, επειδή είναι το optimization από την εταιρεία με τον επεξεργαστή, ξέρουμε ότι πάντα πιάνει τα υψηλότερα σκορ. Οπότε, μια χαρά σκορ εδώ πέρα, ακόμα και με την ψεύτο ROM, μια χαρά αναμενόμενα αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως μιλάμε για ναυαρχίδα και με το Snapdragon 821, ο οποίος είναι ο καλύτερος επεξεργαστής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Και πάμε να τρέξουμε, κάτσε να αδειάσουμε τις εφαρμογές από πίσω. Από ό,τι βλέπεις, με το Geekbench, το AnTuTu, το ρυθμίσεις, διανομές εδώ πέρα, το στάνταρ που έχω, έχει 3,5 GB RAM ελεύθερα από τα 6 GB συνολικά. Οπότε, κάνω ένα καθάρισμα εδώ να φύγουν. Ίσως θα έπρεπε να απενεργοποιήσω και αυτό εδώ πέρα που είναι στο background, αλλά όχι, δεν με νοιάζει καθόλου. Και πάμε να τρέξουμε και το Geekbench. Και αφού τελειώσω το τεστ του Geekbench, βλέπουμε ότι σε single core score έχουμε 1795 πόντους, ενώ σε multi core score έχουμε 4256 πόντους. Μια χαρά αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτόν εδώ τον επεξεργαστή. Και επειδή μερικοί από εσάς τρελαίνεστε και λέτε, ξέρω εγώ, ότι α, δεν έχει την official τη ROM, ή έχει, ξέρω εγώ, την καργαλημένη, επιδόσεις μπορεί να είναι λιγότερες ή οτιδήποτε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται όταν βάλεις την ελληνική τη ROM. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, έχω έρθει στο MIUI GR και έχω βάλει την MIUI 8.2 GTR-V Beta 7.2.9. Μια χαρά τη ROM την ελληνική. Το θέμα είναι ότι πήγα και έτρεξα εδώ πέρα ξανά το AnTuTu και το Geekbench, και τουλάχιστον στο AnTuTu τα αποτελέσματα. Οπα, λάθος.
τα αποτελέσματα ήταν μικρότερα από αυτά που βγάλαμε με την πρώτη ROM έτσι όπως ήρθε το κινητό. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα έβγαλε 148.000. Βέβαια στο Geekbench, που είναι το άλλο το benchmark που χρησιμοποιήσαμε, έβγαλε περισσότερο single core score και περίπου τα ίδια σε multi core. Οκ, okay, παιδιά, σας έχω ξαναπεί τη γνώμη μου για τα benchmark, είναι κάποιοι δείκτες τις περισσότερες φορές του κόλλου. Το είδαμε και στη OnePlus με το OnePlus 3 που πήγε εκεί πέρα και γαργαλούσε και έβαζε super charging mode όταν είναι να τρέξει AnTuTu και κάποια άλλα προγράμματα για να φαίνεται ότι είναι πιο γρήγορο. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τώρα, το τελευταίο τεστ που μπορώ να κάνω με αυτό εδώ το κινητό είναι η κάμερα. Οκ, okay, έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτή την κάμερα, έχουν βγει πάρα πολύ και λένε τα χειρότερα. Ξέρω εγώ ότι μπορούσε να είναι καλύτερη και όντως μπορούσε να είναι καλύτερη. Η Xiaomi στο λέω ότι ακόμα και σε αυτό το κινητό που υποτίθεται ότι είναι βαρχίδα της, δεν υπολογίζω το Mi ξαναβαρχίδα, είναι και καλά ένα project της Xiaomi που τους βγήκε. Με την κάμερα έχει θεματάκια. Όχι ότι έχει χάλια ποιότητα, όχι ότι η κάμερα του ξέρω εγώ μπορεί να είναι καλύτερη στο Mi 5, αλλά δεν φτάνει ακόμα τα standards των μεγάλων ναυαρχίδων. Δηλαδή η κάμερα του S7 σε σχέση με το Mi Note 2 είναι καλύτερη. Οπότε σε αυτό το κομμάτι το κρατάμε. Ας βγάλω εγώ εδώ πέρα μερικές φωτογραφίες. Βασικά κάτσε να δούμε λίγο και τα μενού. Ερχόμαστε εδώ πέρα, βλέπεις το HDR μπαίνει αυτόματα. Πάμε στα modes, πανόραμα, το στεφημέτρηση εδώ πέρα, ιστορίες, group selfies. Αυτό και καλά είναι ότι όταν πας να βγάλεις selfie και είσαι πολλά άτομα, βγάζει πολλές φωτογραφίες και κάθε διαλέγει την καλύτερη από μόνο του. Έχει μέσα έναν αλγόριθμο, τα βρίσκει αυτά. Αποθήκευση τοποθεσίας, έχει κάμερα, λειτουργία λήψης, άμα θες να γρήγορο ή αργό. Και καλά εδώ πέρα είδα το γράφημα, age stamp, να σου πει πόσο χρονών είναι ο άλλος, QR codes κατευθείαν το σκανάρι. Ποιότητα εικόνας υψηλή, το βλέπεις εδώ πέρα και αναλογία διαστάσεων 4, 3 και 16, 9. Ανείχνευση προσώπου, πληροφορίες προσώπου, σου λέει εδώ πέρα αυτά τα κλασικά ότι το βάζει τη μούρση και σου λέει ξέρω εγώ άντρας 30 χρονών. Α, ωραία, και κάθεσαι και χαίρεσαι. Ή το δίνει σε μια αγκόμενα και λέει ξέρω εγώ γυναίκα ετών 40 και κάθεται και κλαίει μετά. Καθαρά το κανονική, εδώ πέρα οι ρυθμίσεις δεν χρειάζεται να τις ρυθμίσουμε, σε ότο θα τα βάλω όλα και δεν θα πειράζω ISO και τέτοιες άλλες μαλακιούλες. Και πάμε να δούμε λίγο και τις επιλογές που έχουμε εδώ πέρα στο βίντεο. Στο βίντεο από ό,τι βλέπεις έχει δύο mode, slow motion και το γρήγορη κίνηση που είναι και καλά για γρήγορες σκηνές που κάθεται και παρακολουθεί καλύτερα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα, υποστηρίζει από τη μάνα του 4K. Το βλέπεις εδώ πέρα, εγώ θα το αφήσω στο Full HD για το footage, επειδή σε αυτή την ποιότητα θα το ανεβάσω στο YouTube. Τρόπος εστίασης έχει continuous autofocus, μια χαρά, ή touch to focus, πολύ ωραίο. Λήψιμη χρονική υστέρηση 0,12 δευτερόλεπτα, ναι. Προσωπικά πέρα το φίλτρο για να το βάλεις στα 60 Hz στα 50, μα καταγράφεις κάποιο τέτοιο υλικό, ας πούμε, από μια οθόνη ή από μια τηλεόραση. Και αυτά, ναι. Γρήγορη λειτουργία, εν τω μεταξύ πρόσεξε. Το slow motion εν τω μεταξύ μπαίνει σε συγκεκριμένες αναλύσεις, δεν μπαίνει σε όλες, οπότε πάμε να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες έτσι on the fly. Να δούμε πώς ανταποκρίνεται η κάμερά του. Παιδιά, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Για το θέμα φωτογραφίας, εγώ τώρα δεν μπορώ να βγαίνω έξω, μιας και κάνω ένα review τη μέρα και δεν κάνω ένα τον μήνα ή ένα τον δίμηνο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι YouTubers οι οποίοι κάνουν αυτό αποκλειστικά, δηλαδή reviews κινητών, όπου το έχουν πάρει και έχουν πάει σε φαράγγια, έχουν πάει σε καταράκτες, έχουν πάει σε ηφαίστεια, έχουν πάει σε παραλίες και έτσι έχουμε μεγάλο δείγμα φωτογραφιών υπό διαφορετικές συνθήκες. Εγώ τώρα εδώ πέρα θα κάτσω να βγάλω μια φωτογραφιούλα. Εδώ το κουτάκι. Ναι, και με flash να το κάτσω να ενεργοποιήσω και χωρίς. Απενεργοποίηση. Ελά, ανενεργώ. Α, βγάλουμε εδώ μια φωτογραφία. Ωραία. Α, βγάλουμε και εδώ το φίλο μας το Σάκη. Βγάλουμε και το Xiaomi το πληκτρολόγιο. Να παίξουμε λίγο και με το HDR. Το έχω βάλει εγώ πέρα στο αυτόματο. Κάτσε να βάλουμε και το flash πάλι. Α, εν τω μεταξύ εδώ πέρα έχει τα κλασικά τα χαζοφίλτρα εδώ πέρα. Pop color, λόμο, analog, matte και κάποια χαζοεφέ όπως ας πούμε αυτό εδώ το τούνελ. Που κάνει αυτό εδώ πέρα το εφέ το περίεργο. Λοιπόν, οπότε από φωτογραφίες είμαστε μια χαρά. Κάτσε να τραβήξουμε και ένα βιντεάκι. Το κινητό το συγκεκριμένο δεν έχει optical image stabilization. Όταν λέμε optical εννοούμε αυτά τα ελαττηριάκια που υπάρχουν μηχανικά πάνω στο φακό και κάθεται και το σταθεροποιεί. Αυτό το κάνει όλο το stabilization μέσω προγράμματος, δηλαδή electronic image stabilization. Είναι κρίμα γιατί το Mi 5 έδειξε το δρόμο. Ήταν μια από τις καινοτομίες που το έκανε να ξεχωρίζει από όλα τα άλλα κινητά και που μου φαίνεται ήταν και το πρώτο που έφερε το optical image stabilization στα κινητά τηλέφωνα. Από εκεί και πέρα η Xiaomi πάει κατά διαόλου. Πάει και μου βάζει παντού electronic image stabilization. Ξέρω ότι μπορεί να αυξάνει το κόστος. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν νοιάζεστε για αυτά τα εφέ. Αλλά το θέμα είναι ότι σε μια ναυαρχίδα και σε αυτή τη τιμή περίμενα το κάτι παραπάνω. Και το κάτι παραπάνω μπορεί να ερχόταν με το optical image stabilization. Μπορεί να κάθεται να πειραματίζεται η Xiaomi όσο θέλει με τους συστήρες. Μπορεί να κάθεται να παπαρίζεται και να βάζει μέσα διαφορετικούς φακούς και διαφορετικούς συστήρες σε όλα τα κινητά. Αλλά τουλάχιστον σε ένα κινητό το οποίο έχει τόσο μεγάλη και υψηλή τιμή και υποτίθεται ότι είναι η ναυαρχίδα σου, γιατί κακά τα ψέματα. Το ξαναλέω, το Mi Mix δεν είναι ναυαρχίδα. Είναι θλιβερό. Δηλαδή, ρε Xiaomi,
σε μια κατεύθυνση. Άμα μπορούσε η Xiaomi να βάλει έστω και τα οπτικά μέρη ενός, δεν σου λέω του Samsung Galaxy S7, του S6, που ουσιαστικά περίπου τα ίδια είναι, τότε εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος και θα το σύστηνα 100%. Λοιπόν, πάμε να τραβήξουμε και ένα βιντεάκι κιόλας και θα κουνήσω και λίγο τη κάμερα για να δείτε το Optical Image Stabilization. Εν τω μεταξύ, προσπαθώ τώρα να μην βάζω το χέρι μου από την κάτω μεριά που είναι το μικρόφωνο για να μπορεί να το καταγράψει. Οπότε, κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι θα τραβήξει. Βλέπεις ότι σε μικρές κινήσεις προσπαθεί να κάνει σταθεροποίηση. Δηλαδή, αυτό το wobbling effect που και καλά στο κρατάει πιο σταθερό από το να βλέπεις μια θολούρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια χαρά. Εδώ το focus το χάνει και προσπαθεί να το ξαναβρει. Μια χαρά. Και ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Να το πάρω, να μην το πάρω, να μην το πάρεις. Να μην το πάρεις. Παιδιά, θα μπορούσα να σας πω ότι είναι γαμώτα κινητά και είναι φοβερό και αγοράστε το με το affiliate μου και γαμάει, 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 γαμάει. Όχι, όχι μάγκες. Δεν αξίζει σε αυτή τη τιμή που βρίσκεται τώρα αυτό το κινητό. Η Xiaomi μας έχει συνηθίσει σε μεγάλα price drop, οπότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα λογικευτεί και θα πει: ναι, ναυαρχίδα, ξεναυαρχίδα, πρέπει να ρίξουμε τη τιμή γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Γιατί το προϊόν αυτό, ναι, μεν είναι ωραίο εμφανισιακά και με design και έχουμε βάλει όλο το μεράκι μας και είναι πολύ όμορφο και θυμίζει ναυαρχίδα και θυμίζει το Note 7, δεν έχει αυτό που λέμε value for money. Άμα είχε μια κάμερα στα επίπεδα του S7, θα έλεγα: ναι, πήγαινε πάρτο. Άμα είχε, ξέρω εγώ, τιμή έστω και κοντά εκεί στο OnePlus 3 Tough, θα σου έλεγα ναι, προτίμησέ το. Ειδικά την έκδοση με την 800R. Το 464 ούτως ή άλλως είναι εκεί κοντά. Οκ, okay, καλός ο φανμποϊσμός, καλό είναι να γουστάρουμε τη Xiaomi σαν εταιρεία, αλλά όταν βλέπουμε ότι κάνει τέτοιες απαράδεκτες κινήσεις, δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε. Γαμάτο κινητό, φοβερές επιδόσεις, αλλά τα δύο αγκάθια για μένα είναι η τιμή και η κάμερα. Για να μην παρεξηγηθώ, η κάμερα δεν είναι χάλια. Είναι καλύτερη από πάρα πολλά κινητά, ειδικά ναυαρχίδες επωνύμων εταιριών που κάνουν τα ίδια λεφτά όταν κυκλοφορούν. Αλλά δεν είναι αυτό το wow factor που θα μας έδινε και θα λέγαμε Xiaomi, μπράβο, έκανες την υπέρβαση στο κομμάτι κατηγορίας και μπορείς να συγκριθείς με τους μεγάλους παίκτες. Δεν μπορεί. Οπότε, γιατί να άλλο να το πάρω, η τιμή. Παιδιά, σας έχω πει, για μένα πραγματικά τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και βγαίνει το βίντεο, άμα έχεις μέχρι 330 ευρώ, πας και παίρνεις Mi 5S Plus, την 464, δεν χρειάζεται να πας στην 628 και να κάνεις την υπερβολή. Μπορείς να πας μετά, άμα διαθέτεις ένα 400, 450, μπορείς να πας ανετότατα σε OnePlus 3 Tough. Φοβερό κινητό για επιδόσεις και τέτοια. Που ξέρετε, εγώ είμαι σε fanboy. Θα μπορούσα να σας πω: όχι, να πάω να πάρω τη μεγάλη έκδοση του Mi 5S Plus. Το OnePlus 3 Tough είναι πραγματικά κινητάρα. Αλλά και πάλι προσοχή μόνο από την Ευρωπαϊκή Αποθήκη. Από οπουδήποτε άλλου είναι κοροϊδία. Και μετά έχουμε και άλλες επιλογές. Έχει πέσει η τιμή του S6, έχει πέσει η τιμή του S7. Καλά, το S6 δεν το κοιτάμε. Έχει πέσει η τιμή του S7. Είναι και η Huawei που έχει τις διπλές κάμερες τώρα και είναι φοβερή βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Αλλά η τιμή είναι ακόμα τσουχτερή και για αυτές. Οπότε, παιδιά, για μένα όχι. Μην το πάρεις. Το κινητό. Το έχω λατρέψει, εντάξει, να σου πω κάτι. Το έχω τώρα τόσες ώρες και το λειτουργώ. Είναι πιο όμορφο από ό,τι περίμενα. Δηλαδή, είναι ένα κόσμημα στο χέρι. Και όσο ηλίθιο και να ακούγεται από ένα μαντράχαλο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ με τη φωτογραφία καλύπτω με, παιδιά. Θυμάστε ότι ήμουνα με το Xiaomi Redmi Note 2 εδώ και τόσα χρόνια. Εντάξει. Ναι, μετά πήγα στο Mi Max προσωρινά τουλάχιστον, γιατί θα φάει πούλημα. Αλλά είναι αυτό, ότι ποτέ εγώ δεν είχα την κάμερα, την γαμάτη, ανά πάσα στιγμή να το βγάλω το κινητό και να βγάλω μια φωτογραφία και να πω ρε φίλε, ναι, μπορώ να το μοιράσω στα social media και γαμά, εκεί είναι φοβερό και τρομερή ποιότητα. Αυτό εν μέρη το είδα από το κινητό της κοπέλας μου, που έχει το Mi 5 και κάθομαι εγώ και όταν χρειάζομαι να βγάλω μια φωτογραφία για ένα βίντεο ή να βγάλω ένα βιντεάκι on the fly από ένα κινητό, βγάζω από το κινητό της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το κινητό εγώ δεν μπορώ να σου προτείνω να πας να το πάρεις. Άμα δίνεις μεγάλη έμφαση στο design, ναι, θα σου πω πήγαινε πάρτο, επειδή σ' αρέσει αποκλειστικά ο σχεδιασμός του και είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Είναι ένας από τους λόγους ούτως ή άλλως
τέλος που έριξα λίγο νερό στο κρασί μου και είπα ότι άμα σε αρέσει το iPhone S7 και θες 800, πήγαινε πάρτο. Να γνωρίσεις δηλαδή όλα τα άλλα τα προβληματάκια που μπορεί να έχει, αλλά επειδή εσένα σε αρέσει και θες να έχεις ένα κόσμο και να το βγάζεις στην καφετέρια και να τα κουμπάς και να λες πάρτα ρε φίλε, γαμάει. Εκεί εντάξει, σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω ό,τι θες. Γιατί ξέρεις ότι δεν κοιτάνε όλοι τα specs. Δεν είναι σπεκολάχνοι όλοι και να δούνε α, το καλύτερο επεξεργαστή, τα καλύτερα του και τέτοια. Είναι πολλοί που ρίχνουν μεγάλη σημασία και έμφαση στο design. Είναι οι άλλοι που θέλουν ένα κινητό που τους προσθέτει κύρος, δηλαδή άλλο είναι να βγάλεις, ξέρω εγώ, ένα iPhone και άλλο να βγάλεις ένα Mi Mix πάνω στο τραπέζι. Είναι και αυτό, καταλαβες, ότι το κινητό πλέον είναι ένα κόσμημα. Αλλιώς θα είχαμε όλοι την ίδια μπάρα κινητό εκεί, ένα πλαστικό με μια βασική οθόνη και θα διέφερε μόνο στις ζήντσες. Καταλαβες. Οπότε, ναι, αυτό το κινητό θα το κρατήσω. Να σου πω κάτι. Επειδή εγώ το πήρα όμως, το ξαναλέω, σε κάτι λιγότερο από τιμή Κίνας. Okay? Εσύ που θα πας να δώσεις τώρα τα 500-600 ζεστά ευρουλάκια σου να πάρεις κινητό, δεν μπορώ να σου ζητήσω να πας να πάρεις το Mi Note 2. Οπότε, παιδιά, ναι, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ όμορφο κινητό, είναι πάρα πολύ γρήγορο κινητό, αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις την υπέρβαση για να πάρεις αυτό το μοντέλο. Τι είπαμε, μέχρι 330, Mi 5S Plus, έστω και 464. Έχεις το 100 παραπάνω, πας σε OnePlus 3 Tough. Έχεις και το κάτι παραπάνω, κοίτα και κάποια επιλογή της Samsung, κοίτα και της Huawei, κάποια από τα ακριβά της μοντέλα, αλλά σε καμία περίπτωση μη πας στο Mi Note 2. Anyway, αυτά από μένα, γεια σας.